Σοκ σε όλη την Γαλλία έχει προκαλέσει η τελευταία επίθεση των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτου μέσα σε εκκλησία. Τα μέτρα ασφαλεία είναι έτσι κι αλλιώ ιδιαίτερω αυξημένα σε όλη τη χώρα που τελεί εδώ και 8 μήνε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Διάγγελμα πίθινε το βράδυ ο Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ. Πρέπει να σα αποκαλύψω την αλήθεια. Αυτό ο πόλεμος θα το πόλεμο θα, θα είναι μακρύ. Στοχοποιείται η δημοκρατία μα. Αυτή είναι στο επίκεντρο και είναι καθήκον μα να την προστατεύσουμε. Η δύναμή μα είναι η ενότητά μα. Επομένω, Γάλλοι θα και Γαλλίδε, α σχηματίσουμε όλοι μαζί μια σπίδα. Αυτό είναι ο τρόπο για να κερδίσουμε ας ας τον πόλεμο ενάντια στο μίσο και τον φανατισμό. Νωρίτερα, ο Φρανσουά Ολάντ είχε σύσκεψη στο μέγαρο των Ηλυσσίων με τον Υπουργό Εσωτερικών Μπερνάρ οι δυο του υποδέχτηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τον Αρχιεπίσκοπο τη Ρουέν και Πάση Νορμανδία, Ντομινίκ Λεμπρούν. Ε, Λένε να αγαπάμε αλλήλου. Εγώ λέω αγαπήστε του εχθρού σα ή ακόμα και προσευχηθείτε για αυτού. Uh, Όταν κάποιο το ακούει αυτό και αναρωτιέται, Να αγαπώ τον εχθρό μου, είναι ποτέ δυνατόν να προσπαθεί να το κάνει ή έστω να προσεύχεται για αυτού. Uh, <laughs> Μετά και από αυτήν την επίθεση, στην Παναγία των Παρισίων και άλλα σημεία θρησκευτικού ή τουριστικού ενδιαφέροντο τη γαλλική πρωτεύουσα, αυξήθηκε κατακόρυφα η παρουσία όχι μόνο τη αστυνομία, αλλά και στρατιωτών.